χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο οι μη Έλληνες στη χώρα μας. Οπότε πάνω από 90% είναι Έλληνες πολίτες. Μετά, βέβαια, πρέπει όσοι πολίτες τρίτων χωρών μένουν στη χώρα μας και βέβαια εργάζονται νόμιμα και δίνουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους και πληρώνουν τη φορολογία τους και έχουν μια μόνιμη διεύθυνση στη χώρα μας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι από τα 5 χρόνια που αυτή τη στιγμή ο νόμος ορίζει για τα περισσότερα επιδόματα ως κατόφλι, αν θέλετε, διαμονής τους στη χώρα μας, αυτά τα 5 να γίνουν 10 χρόνια, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι είναι άνθρωποι που και μια σειρά ετών μπορούν και προσφέρουν στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό μας σύστημα και όπως παίρνουν από τις εισφορές και τις προσπάθειες των Ελλήνων συμπολιτών τους, έτσι δίνουν κιόλας. Αλλά να πω, και είναι σημαντικό και το εξέθεσα και πριν, ότι η ανασφάλιστη και υποδηλωμένη εργασία, δυστυχώς, και μακάρι να ήταν μόνο, αλλά δυστυχώς, δεν είναι ζήτημα μόνο των πολίτων τρίτων χωρών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίσαμε, πήγε πίσω πάρα πολύ το κομμάτι της υποδηλωμένης εργασίας με την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα καλούμαστε να ξανααντιμετωπίσουμε. Όπως είδατε και χθες, νομοθετήσαμε διατάξεις επ' αυτού, δηλαδή η προσάυξηση 12% για παραπάνω ώρες πέραν της μερικής απασχόλησης. Οπότε να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε, να μειώσουμε την υποδηλωμένη που μας βοηθά όχι μόνο στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος αλλά και στην κοινωνική και επιδοματική πολιτική μας. Υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πάνω σε αυτό, κυρία Υπουργέ. Υπάρχουν αντιδράσεις. Σε ποιο τώρα λέτε? Πάνω σε αυτό που λέτε για το πώς θα πληρώνονται οι υπερορίες των εργαζομένων και από εργαζόμενους. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι υπερορίες. Έτσι μιλάμε, για να είμαστε τεχνικά σωστοί, μιλάμε για παραπάνω ώρες μέσα στα συμβόλαια μερικής απασχόλησής τους. Υπερορίες. Αυτό που ξέρω εγώ είναι όχι, γιατί οι υπερορίες θεωρούνται πέραν του 8ωρου. Σας το λέω για να είμαστε τεχνικά σωστοί. Οι αντιδράσεις που υπάρχουν στα δικά μου τα αυτιά για το συγκεκριμένο είναι μόνο θετικές. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάναμε και νομοθετήσαμε χθες είναι το εξής. Ότι αν κάποιος έχει ένα συμβόλαιο με τον εργοδότη του μερικής απασχόλησης, δηλαδή λέει ότι κάθε μέρα δουλεύω 3 ώρες και στην ουσία παρατηρείται ότι δεν δουλεύει 3 ώρες, αλλά δουλεύει 5 ώρες, δουλεύει 6 ώρες, μπορεί να δουλεύει και με πλήρη απασχόληση, με συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Που αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην συμβαίνει αυτό που λέτε. Ούτε ένας με μερική απασχόληση. Και εμείς σίγουρα ξέρουμε ότι η μερική απασχόληση είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που δηλώνεται. Εδώ τους έχουν για 3-4 ώρες και τους έχουν για 10-12 ώρες. Το θέμα είναι. Σωστά.